Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Κόφτω. Κομμάτι της ζωής μου γίνε. Νομίζω τι είπα, δηλαδή τρελάθηκε. Ναι. Έλα και μείνε. Μας απαγγέλει, παιδιά. Και ζήσε τον όνειρό μου. Στον ουρανό μου. Θα ζήσεις τον όνειρό σου σήμερα. Πίσω. Τι πρόκειται να γίνει σήμερα. Τα καλά, δεν είναι έτοιμη κανείς, παιδιά, δεν ξέρω. Κανένας. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάνε τα κέφια. Υπάρχει τα προσπερνάω αυτά όλα, γιατί θέλω να σας πω ότι σήμερα εδώ στο Talk to Mad, σε αυτήν εδώ την εκπομπάρα, τη μοναδική αυτή εκπομπή Talk to Mad, με τον Νίκο Μάτζο και τη Γεωργία Κουτσοκώστα, πρόκειται να απολαύσουμε όλοι μαζί τον Νίκο Απέργη σε ένα μοναδικό unplugged και μία συνέντευξη. Και γενικά έχω τελειώσει τελείως, όπως καταλαβαίνετε. Το χαμόγελο έχει φτάσει στα αυτιά. Το πιθανότερο είναι ότι θα χάσω τα λόγια μου όταν έρθει ο Νίκος Απέργης. Εγώ είμαι. Όχι πρώτη γραμμή πίστα, αλλά όπου εμφανίζεται εκεί τσίκι τσίκι σε κάποιο τραπεζάκι πάω σίγουρα. Θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός. Θα κάνω και παραγγελιά τραγούδι. Αχ. Θα κάνω και παραγγελιά τώρα που μου ήρθε. Τώρα που βρήκες την ευκαιρία, θα τα εκμεταλλευτείς όλα. Μπράβο. Σε ψάρισα στην αρχή. Ναι, δεν λέει κάτι, είπα. Δεν λέω τι έγινε, φεύγει. Γιατί έτσι. Α, μωρέ, φίλοι μου. Πολύ ωραία τα περνάμε εδώ στο ντοκτουμάντι. Σίγουρα τα περνάμε πάρα πολύ ωραία και εσείς ελπίζουμε. Ναι, δηλαδή, βέβαια. Καλά περνάμε εμείς, αλλά και εσείς. Φυσικά να περνάτε ωραία. Μπράβο, τέλειο αυτό. Τέλειο αυτό. Μας ακολουθείτε στα social media μας. Nikos.Madzos, Georgia.KO. Και φυσικά ακολουθείτε και το Mad TV σε Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, στο YouTube. Κανάλι μας βλέπετε όλες τις εκπομπές μας, όπως επίσης και τα Unplugged σε ξεχωριστό section. Και mad.gr για να ενημερώνεστε για τα νέα της showbiz, τα gossip, την επικαιρότητα και τα συναφή. Θες να σε ενημερώσω εγώ, ας πούμε, τώρα για το Rock Wave. Ναι. Γιατί είναι ο εμβληματικός μουσικός θεσμός της χώρας, παιδιά, ο πιο εμβληματικός μουσικός θεσμός της χώρας. Φέτος ξεδιπλώνεται, ανοίγεται, δημιουργεί παράλληλες εκδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Rock Wave κατεβαίνει στο κέντρο της πόλης και στείνει ένα ξέφρενο πάρτι στην Τεχνόπολη της Rock Wave Nights, φυσικά. Mm-hmm. Τετάρτη 20 Ιουλίου. Θα έχουμε Le Negressés Verts. Ο κεντρικός θίασος των Le Negressés Verts συναντά τους πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης. Τους Pix Lux. Αχα, ακριβώς, τους Pix Lux. Συνέδεσαν τη μουσική τους με εκείνες τις γωνίες των μεγαλουπόλεων που γεννιούνται τα όνειρα και οι άνθρωποι μοχθούν για την ευτυχία τους. Στις αρχές των 90s, ο Φίλιππος Πλεάτσεκας και ο Μπάμπης Στόκας, δύο παιδικοί φίλοι από το Μενίδη, συνεργάζονται μαζί με τον πρίγκιπα της Δυτικής Όχθης, τον αξέχαστο Μάνο Ξηδούς, και την ιστορία φυσικά την ξέρετε. Αυτό θα γίνει Τετάρτη 20 Ιουλίου, ξαναλέω, γιατί 5η 21 Ιουλίου θα έχουμε Πλασίμπο. Το συγκρότημα επιστρέφει στην Ελλάδα στις 20 Ιουλίου στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη και 21 Ιουλίου στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, σε μια πολύ ξεχωριστή Rock Wave Night. Η Πλασίμπο είναι μια από τις πιο επιδραστικές alternative rock bands των τελευταίων 20 χρόνων, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 13 εκατομμύρια μέχρι σήμερα. Νιώθω ότι τώρα με το Stranger Things και με το Running Up That Hill της Kate έχουν έρθει και αυτοί πάλι λίγο πολύ στο προσκήνιο, γιατί είναι μία από τις καλύτερες επανεκτελέσεις του τραγούδιου. Αυτό. Πολύ, πολύ, πολύ ωραία τα είπε. Πάρα πολύ ωραία τα είπε. Και τώρα εγώ σε πάω γρήγορα στην επόμενη είδηση που έχουμε. Τρελαίνομαι. Ναι, έλα, σαν καθόλου. Σαν. Τρελαίνομαι, αλήθεια, παιδιά, γιατί αναρωτήθηκατε ποτέ ποιος είναι ο σκύλος που ψηφίστηκε ο πιο άσχημος για το 2022. Είναι κρίμα, μάλλον γιατί όλα τα σκυλάκια είναι υπέροχα. Mm-hmm. Βέβαια, έχει και πολύ κεντρικό όνομα. Happy Face. Happy Face, ωραία. με punk κόμωση, παρακαλώ, και τη γλώσσα του να κρέμεται μόνιμα από τη μουσούδα του, ο Happy Face αναδείχθηκε ο πιο άσχημος σκύλος του κόσμου στο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός είναι. Έλα ρε, είναι φατσούλας. Ναι, και εγώ τον θέλω. Είναι γέρικο σκυλάκι, παιδιά. Είναι 17 ετών. Κέρδισε το πρώτο βραβείο απέναντι σε άλλους 9 διεκδικητές στο ετήσιο διαγωνισμό που γίνεται θεσμός. Θέλω να δω και τους 10. Γίνεται δεκαετίες αυτός ο διαγωνισμός. Ο πρωταθλητής, λέει, υιοθέτησε πέρσι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, κατά τη διάρκεια του κορονοϊού από την 41χρονη μουσικό Τζενέτα Μπενάλι στην Αριζόνα. Mm-hmm. Προφανώς την ενημερώσανε ότι ο σκύλος είναι μεγάλο σε ηλικία και ότι έχει προβλήματα υγείας. Το προσωπικό συγκεκριμένα του κοινοκομείου προσπάθησε να
να με προετοιμάσει για αυτό που θα έβλεπα, λέει η Τζενέτα. Είδα ένα πλάσμα που ήταν όντως ηλικιωμένο, χρειαζόταν μια δεύτερη ευκαιρία και άξιζε να τον αγαπήσουν, δήλωσε περήφανα η ιδιοκτήτρια. Και θα σου πω εγώ ότι ο σκύλος ενδεχομένως να ζούσε μόνο λίγες εβδομάδες, αλλά η αγάπη, η καλοσύνη και τα φιλιά της μαμάς τον βοήθησαν. Φυσικά. Είδες τι πράγματα κάνει η αγάπη. Ναι. Και να σου πω τώρα κάποιες λεπτομέρειες που έτσι πρέπει να ξέρουμε για τον Happy Face. Συνηθίζει να κοιμάται, τέλειο, να ροχαλίζει, μπράβο του, να γκρινιάζει στον ύπνο του, δεν ξέρω πώς, και να βγάζει περίεργους ήχους όταν είναι χαρούμενος. Αξιολάτρευτος. Τέλειο. Αξιολάτρευτος και έτσι αυτή η μοναδικότητά του τον κάνει ακόμη καλύτερο. Ακόμη πιο καλό. Τέλος πάντων, λοιπόν. Θα φύγουμε εμείς να ακούσουμε Ζόζεφιν στο κύμα μου, αλλά θέλω να σας πω ότι καταρχάς είδαμε ένα φανταστικό act στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2022 από τη ΔΕΗ. Ξεσήκωσαν σε άκρος καλοκαιρινό σκηνικό η Ζόζεφιν με το Καροτέν, το νούμερο 1 αντιλιακό στην Ελλάδα, που μαζί έχουν δημιουργήσει το Summer Anthem το 2022 και μας προσκαλούν να ζήσουμε το καλοκαίρι στο δικό μας κύμα. Ήλιος, παραλία, παρέα, θάλασσα, μουσική, χορός, διασκέδαση, έρωτας και κύμα είναι μόνο λίγες από τις λέξεις του φετινού καλοκαιριού και νομίζω ότι το soundtrack του φετινού καλοκαιριού είναι αυτό το τραγούδι, το κύμα μου, που να πούμε ότι είναι στίχους και μουσική του Λεωνίδα Σόζου και το πιο αγαπημένο μας αντιλιακό το Καροτέν σε συνεργασία με την Panic Records, οπότε φύγαμε να τα ακούσουμε. Φύγαμε και θυμάμαι κάτι από το χορευτικό, αυτά τα έτσι δεν τα κάνω πολύ καλά, οπότε πάμε να δούμε τη Ζόζεφιν. Νίκο Μάτζο. Ναι, πες μου. Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει. Θα ξεκίνησε να παγγέλει πάλι. Λοιπόν, πραγματικά ανυπομονώ να μου πεις ό,τι έχεις να μου πεις και μετά να φύγουμε για να απολαύσουμε τον Νίκο Πέργη. Γιατί, θα πω πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα γιατί παιδιά. Πίθωνας 98. Πάρα πολύ γρήγορα. Πίθωνας, παιδιά, 98 κιλών είναι το βαλύτερο φίδι στον κόσμο. 98 κιλά δεν. Όπα. Εδώ βλέπουμε τις γάμπες του. Δεν πρέπει να είναι όλος. Σίγουρα. Ένας λέει βιρμανέζικος θηλυκός πίθωνας που εντοπίστηκε στη Φλόριντα είναι το βαρύτερο φίδι που έχει βρεθεί ποτέ. Όπα! Δες τον άνθρωπο λίγο πόσο μικρός είναι μπροστά σε αυτόν τον φιλικότατο πίθωνα. Τι κάνει ο άνθρωπος εκεί. Πω. Γιατί τον πλησιάζουμε. Μόνο τον πλησιάζουν εδώ 8 άτομα. Έχουν πάει εκεί πέρα για να τον πάνε βόλτα. Λοιπόν, άκου, ζυγίζει 98 κιλά, έχει 25 μέτρα και εποάζει 122 αυγά, όπως αναφέρουν οι βιολόγοι που το ανακάλυψαν. Το φίδι μήκους 5 μέτρων και βάρους 98 κιλών εντοπίστηκε στο πλαίσιο ενός προγράμματος απομάκρυνσης των πιθώνων από την περιοχή της Φλόριντα. Γι' αυτό βλέπουμε και όλους τους ανθρώπους. Πω, από παντού ξεφυτρώνει, από άκρη-άκρη όλη την Φλόριντα έχει πιάσει. Ναι. Η ομάδα των βιολόγων, προκειμένου να το εντοπίσει, εμφύτευσε ραδιοπομπούς μέσα σε αρσενικά φίδια και μέσω αυτών οι ερευνητές έμαθαν επίσης τις διατροφικές συνήθειες του και τις περιοχές στις οποίες κατοικεί. Ό,τι θέλει, αστρώει, ας μην τρώει ανθρώπους. Λοιπόν, πώς βρίσκεις μια βελόνα στάχυρα, λέει, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε έναν μαγνήτη. Με παρόμοιο τρόπο, τα αρσενικά φίδια ανιχνευτές έλκονται από τα μεγαλύτερα θηλυκά γύρω του. Είπε στην Guardian ο Ιαν Μπάρτοζεκ, ο περιβαλλοντικός επιστήμονας και βιολόγος. Ωραίο κολπάκι κάνανε. Ωραίο. Δίαιτα τώρα, παιδιά, στο φιδάκι. Κακία είπα. Με έφαγε το φίδι, Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Εγώ πραγματικά καταλαβαίνω. Νιώθω έτσι ότι πολλοί τηλεθεατές θα φοβούνται τα φίδια και όταν ακούσω ότι εποάζει 122 αυγά αυτό το πράγμα. Και εντάξει, κάποιο από τα αυγά θα πάρει το ύψος και το βάρος. Τα γονίδια. Μήκος, το ύψος, το μήκος. Πάρει τα γονίδια. Της μαμάς. Της μαμάς. Ναι. Οπότε εντάξει. Πάμε παρακάτω. αυτά είχα να πω, αλλά θέλω να σας πω λίγο για το μακιγιάζ μου το σημερινό, για το οποίο έχω χρησιμοποιήσει το Hourglass Makeup Sponge. Είναι αυτό εδώ, το οποίο τι γίνεται. Με αυτό εφαρμόζετε το make-up σας, το foundation, το concealer, οτιδήποτε υγρής μορφής έχετε σε προϊόν μακιγιάζ, θα το βρέξετε, θα το βάλετε σαπουνάκι, θα το στύψετε, αυτό θα πάρει το διπλάσιο, τριπλάσιο μέγεθος, μη σας πω. Και με αυτό θα γίνει η ζωή σας πανεύκολη. Αρχικά είναι και το σχήμα κλεψίδρας, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί από την κάτω μεριά
Έχει περισσότερη επιφάνεια, από την πάνω είναι πιο μυτερό. Οπότε, με το πάνω μέρος θα μπείτε σε σημεία όπως εδώ, ας πούμε, μέσα στο μάτι που δεν μπορείτε να εφαρμόσετε αλλιώς τη μακιγιά σας, άκου να μαθαίνεις. Με το κάτω μέρος, μεγαλύτερη επιφάνεια. Με πιάνεις. Σε πιάνω εγώ. Άκου τώρα, είναι υδρόφιλο υλικό για περισσότερη απορρόφηση του μακιγιάζ. Προσφέρει εύκολο ομοιόμορφη εφαρμογή των προϊόντων κάθε φορά. Μεγαλώνει σε μέγεθος όταν βραχεί. Σχήμα και μέγεθος που κρατιέται με άνεση στο χέρι λόγω του σχήματος που έχει η κλεψίδρας. Και είναι cruelty free, είναι fragrance free, είναι paraben free και είναι και vegan. Φυσικά θα βρίσκεται όλα στο www.kouraskosmetics.gr και σε όλα τα καταστήματα καλλιντικών σε όλη την Ελλάδα. Φύγαμε τώρα να ακούσουμε Ήδη Αδάμου, Στέλιο Ρόκο, Στο Εμείς. Και επανερχόμαστε. Γιατί εμείς δεν κρατιόμαστε. Ναι, δηλαδή πρέπει να φύγουμε σε break για να επιστρέψουμε, γιατί πρόκειται να υποδεχτούμε τον Νίκο Απέργη. Φυγάμε. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ, επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σχεδόν πανέτοιμοι, σχεδόν υπερενθουσιασμένοι, σχεδόν. Υπερενθουσιασμένη γιατί τέρμα. Και πανέτοιμη και τα πάντα όλα, αλλά έχεις κάποια πράγματα να μας πεις. Έχω πρώτα. Να σου πω πολλά πράγματα και θέλω να σου πω γιατί είμαι σίγουρος ότι θέλεις να παρτάρεις τους ήχους αγαπημένους μουσικής. Κάτι το οποίο θα γίνει και σε λίγο. Αλλά ναι. Ονειρεύεσαι καλοκαιρινές φαν στιγμές με την παρέα. Ναι. Ωραία. Τότε η Coca-Cola σε προσκαλεί στα πιο hot summer parties, παιδιά, σε Αθήνα, Πάρο, Σκιάθο, Λουτράκι και Χαλκιδική. Θα ανεβάσουμε την ένταση στο τέρμα με πολλά παιχνίδια. Super challenges, παγωμένη Coca-Cola φυσικά. Και στα Dex θα είναι ο DJ Peachy. Όλα αυτά θα συμβούν στις 8 Ιουλίου στο Μαύρο Λιθάρι, στο Beach Bar, στην Ανάβησο, στις 2 η ώρα, να είστε όλοι εκεί το μεσημέρι και ετοιμαστείτε παιδιά να νιώσετε τον παλμό του καλοκαιριού παρέα με μία Coca-Cola φυσικά. Νομίζω έχεις πει τις λέξεις κλειδιά του καλοκαιριού. Καλοκαίρι, παγωμένη Coca-Cola, θάλασσα, μουσική, τέλος. Παρέα. Αυτό, τι άλλο τέλος. Θέλουμε. Ναι. Μήπως θέλουμε και τον Νίκο. Επιγόντως Νίκος Απέργης, τον θέλουμε στην παρέα μας. Θες. Ένας καλλιτέχνης που έχει ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία και έχει ξεχωρίσει στο είδος του και κάνει χαμό και σε όλες τις συναυλίες του είναι sold out και ο κόσμος τον υπεραγαπάει και εμείς φυσικά. Μαζί. Και είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι λοιπόν και είμαστε έτοιμοι να τον υποδεχτούμε. Hello, καλησπέρα. Γεια σας παιδιά, γεια σας. Τι κάνεις, Νίκ. Τι κάνετε παιδιά. Τι κάνεις, πώς είσαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι στο τρέξιμο, εδώ τα λέγαμε πριν. Είμαστε από εδώ και από εκεί, με διάφορες εμφανίσεις, Ελλάδα, Κύπρο. Ναι. Εμάς μας βολεύει πάρα πολύ αυτό η αλήθεια. Περνάμε πολύ καλά. Εσύ μπορεί να κουράζεσαι, εμείς το απολαμβάνουμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι πολύ κουραστικό. Ναι. Αλλά με τα ξενύχτια και με τα ταξίδια και αυτά, αλλά μην γκρινιάζουμε. Τόσο καιρό το είχαμε στερηθεί αυτό, οπότε τώρα είμαστε πολύ. Ναι, ναι, δύο καλοκαίρια που. Και ποιος ξέρει και τι έρχεται από σεζόν. Άστα. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Ελπίζω τίποτα. Να ξεκινήσουμε με το νέο, με το φρέσκο, με αυτό το δυναμικό τραγούδι. Το καινούριο σου τραγούδι. Δεν αγαπάνε έτσι, φυσικά. Ναι. Στο οποίο υπογράφει ο ίδιος τη μουσική και του στίχους. Δεν είναι δική μου η μουσική. Α. Είναι, η μουσική και η στίχη είναι ενός Κύπριου καλλιτέχνη, λέγεται Βίρονας Πότσος. Ναι. Το τραγούδι έχει ξαναβγεί αυτό στην Κύπρο. Είναι δικό του κομμάτι. Mm-hmm. Πριν 3 χρόνια έχει βγει. Και πώς έγινε τώρα η φάση. Σε ένα live μου λοιπόν στην Κύπρο. Μου είπε μια παρέα από κάτω, είναι εδώ ένας Κύπρος καλλιτέχνης, πολύ αγαπητός και αυτά, να πει κάποιο τραγούδι. Και λέω φυσικά, τον ανεβάζω πάνω, είπα αυτό το τραγούδι και λέω ρε φίλε, πολύ ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Μπαίνω, το βλέπω, το ξανακούω και τον πήρα τηλέφωνο και του λέω ρε εσύ, του κάνω, θέλεις να το κάνω μια επανεκτέλεση εγώ στην Ελλάδα και να το προσπαθήσουμε mm-hmm. μαζί έτσι και αυτά και με μεγάλη του χαρά δέχτηκε. Και να το που okay. είναι και από μένα πλέον το κομμάτι. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που και εσύ δεν κουμπλάρεις να πάρεις κάποιο άλλο, ας πούμε, το τραγούδι και να το επανεκτελέσεις, γιατί το έχουμε ξαναδεί σε σένα αυτό. Πάρα πολύ ωραίο αυτό και για σένα. Ναι. Και φυσικά για τον καλλιτέχνη που έχει γράψει το τραγούδι και έχει την ευκαιρία να Κοίτα, το προωθήσει. Είναι λίγο δύσκολο γιατί γράφω και εγώ μουσική. Mm-hmm. Οπότε θα πει κάποιος, εντάξει, θέλει να λέει τα δικά του μόνο. Δεν έχω τέτοια κολλήματα εγώ. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσουν τα καλά τραγούδια. Είτε είναι κάποιο άγνωστο. Συνθέτης ή ο πιο γνωστός. Ναι, άμα ναι. το τραγούδι είναι ωραίο, θέλω να το πω. Mm-hmm. Ναι. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και εντάξει, με τις επανεκτελέσεις είσαι και μάστερ. Ναι, έχεις μαύρη ζώνη. Δεν... Μαύρη ζώνη στις επανεκτελέσεις και δύο ντάν θα σου. Το «Δεν αγαπάνε έτσι» συνοδεύεται και από ένα πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό music videos, μέσα στο οποίο στέλνεις και ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Ναι. Για τον bullying και για τον ρατσισμό. Και για τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των ανθρώπων. Έτσι ακριβώς. Κάτι το οποίο είναι πολύ επίκαιρο, ναι. να πούμε. Γενικά πάντα στα κομμάτια μας, εγώ με τους συνεργάτες μου θέλουμε να περνάμε ένα κοινωνικό μήνυμα όπου αυτό είναι εφικτό και όπου ταιριάζει και ο στίχος. Mm-hmm. Εντάξει, όλα τα κομμάτια, τα περισσότερα, το 90% είναι ερωτικά κομμάτια. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το πιο προφανές. Για ποιο λόγο, ας πούμε,
στο βίντεο κλιπ να μην περάσει και ένα κοινωνικό μήνυμα, να ευαισθητοποιήσει λίγο τη νεολαία, ας πούμε, τους νέους κυρίως. Ναι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε εμείς. Το έχουμε κάνει σε πολλά κομμάτια. Και λόγω της επικαιρότητας τώρα, νομίζω ότι το βλέπουμε και σε πολλούς καλλιτέχνες. Ναι. Στις ερμηνείες του να προσπαθήσουν να μεταδώσουν ένα μήνυμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε δει ότι όσοι επί το πλείστον μιλάνε για έρωτα, μιλάνε για την αγάπη, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ναι, δηλαδή, σίγουρα μιλάει σε πάρα πολύ κόσμο όταν αναφέρεται στον έρωτα και την αγάπη, αλλά υπάρχουν και πολύ σημαντικά μηνύματα που πρέπει να μεταφερθούν από εσάς. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι όταν έχεις και το βήμα, καλό είναι να το εκμεταλλεύεσαι σωστά. Θα πω εγώ. Και τώρα θέλω να πάω στα δικά σου τραγούδια ναι. που επιμελείς εσύ ο ίδιος, γράφεις μουσική, γράφεις στίχους και με φοβερή επιτυχία. Από πού αντλείς έμπνευση, τι είναι αυτό που σου δίνει... Κοίταξε, εγώ γράφω κυρίως μουσική. Mm-hmm. Συνεργάζομαι με πολύ καλούς στιχουργούς, κυρίως συνεργάζομαι με τον Αλέξανδρο Ελευθεριάδη που έχουμε κάνει τα περισσότερα κομμάτια μας. Τώρα η έμπνευση μπορεί να είναι και από μια στενάχωρη στιγμή. Mm-hmm. Που συνήθως εκεί πέρα γράφουμε λίγο πιο μπαλάντες, πιο καταθλιπτικά, πιο αυτό, ξέρεις, καψούρα που λέμε εμείς. αλλά και από χαρούμενες στιγμές. Βιωματικά δηλαδή. Ναι, το κομμάτι της ζωής μου, ας πούμε, το έχω γράψει σε χαρούμενη στιγμή μου. Το άρρωστη κατάσταση είναι στο αντίθετο, ξέρεις. Τι τραγούδι. Αλλά δεν είναι και πάντα απόλυτο αυτό, ότι πρέπει να βιώνεις αυτό που λέει ο στίχος. Μπορεί να μπεις στη θέση του κάποιου άλλου. Θα μπορούσες, ας πούμε, να σου πω εγώ μια ιστορία δικιά μου και να την δεις εσύ με την οπτική ακριβώς σου, ας πούμε, αυτό. Και να... Okay. Μπορεί εγώ να είμαι πανευτυχής στη σχέση μου και εσύ να πέφτεις τα πατώματα στη δική σου σχέση. Ναι. Έρχομαι στη θέση σου και προσπαθώ να δω από τα μάτια τα δικά σου, ας πούμε, την κατάσταση. Να ρωτήσω κάτι. Δεν ισχύει ότι συνήθως στις πολύ δύσκολες στιγμές μας είναι εκεί που εμείς από τον κόσμο και βρίσκουμε εμείς τον εαυτό μας εκεί και άρα μας έρχεται περισσότερη έμπνευση. Στις δύσκολες στιγμές δεν ισχύει αυτό, δηλαδή όταν είσαι χαρούμενος και κάπως έτσι διασκορπίζεσαι. Ναι, ισχύει αυτό. Εντάξει, αυτές οι πιο στενάχωρες στιγμές είναι πιο ουσιώδεις και, ναι, και δυνατές, θα έλεγα. Εντάξει. Ναι, όντως, πρέπει να είναι μια αλήθεια αυτή. Δηλαδή νιώθω ότι τόσο χαρούμενα τραγούδια που έχουμε ακούσει και από σένα, κάπως σαν να είναι πιο δύσκολο να γραφτούν. Είναι πιο δύσκολο, ναι. Μα και εμείς σαν Έλληνες, όταν λέμε πάμε να διασκεδάσουμε, εννοούμε πάμε να κόψουμε τις φλέβες. Ακριβώς, νταλικά. Αυτό θέλουμε. Πάμε για καψούρα. Πήγα χθες τον τάδε τραγουδιστή, μην πούμε όνομα, ναι. και πέρασα, διασκέδασα τρομερά. Δηλαδή, πια πέντε μπουκάλια και μετά πήγα στο σπίτι σε σέρνοντα. Πήρα τηλέφωνο τον πρώην. Ναι, αυτό. Τα έκανε όλα λάθος. Αλλά περάσαμε τέλεια. Έστειλα το λάθος μήνυμα. Yeah. Όχι, αλήθεια είναι κι αυτό. Εγώ τώρα θέλω να μάθω για το χαμό αυτό που γίνεται και είναι κάθε φορά τα live σου sold out. Ναι. Ποιο είναι αυτό το μυστικό της? Ο κόσμος ακολουθεί παντού. Εντάξει, ανάμεσά τους και εγώ. Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά με τα live. Δεν είναι όλα sold out, μην υπερβάλλουμε. Υπάρχουν και οι δύσκολες μέρες. Τρία τραπέζια κενά. Εντάξει. Αλλά κοίταξε να δεις, είναι ένα project το οποίο εγώ το έχω χτίσει χρόνια. Ένα πρόγραμμα το οποίο το έχω επιμεληθεί. Εγώ βασικά θέλω να μπαίνω στη θέση του πελάτη, του θαμώνα. Θέλω δηλαδή να διασκεδάζω. Και δηλαδή δεν βάζω προτεραιότητα π.χ. να βγω στην αρχή και να πω ένα μισάωρο μόνο τα δικά μου τραγούδια και μετά θα ακούσετε άλλα. Ναι. Όχι. Ναι. Λέω, βγαίνω με το δικό μου, μετά πάμε άλλα, μετά στη μέση άλλο ένα δικό μου. Τα κάνω έτσι, ώστε να μην είναι βαρετό πολύ το πρόγραμμα. Ναι. Αυτό. Άρα γενικά, ένα στατικό είναι σίγουρο αυτό. Προσπαθώ να είναι up-tempo όλο, να είναι διασκεδαστικό. Έχεις δώσει όμως πολύ σημασία στη σειρά του προγράμματος. Ναι. Στο πώς θα διαμορφώσει το κέφι. Ναι. Γιατί εγώ το έχω νιώσει αυτό από κάτω, σαν θεατής, ότι παρασύρεις με την ενέργειά σου και το κέφι μας. Έτσι και. Και επίσης... από κάτω να μην είσαι και στα story το καταλαβαίνεις. Μπορώ να πω εγώ. Και επίσης λέω το έχω χτίσει αυτό γιατί, για παράδειγμα, live με το live, βλέπω ας πούμε όπου κάνει κοιλιά εκεί πέρα. Τώρα, παιδιά, αυτό πρέπει λίγο να τα αλλάξουμε ή να βγάλουμε αυτό το ρεφρέν. Βλέπω ότι με αυτό το ρεφρέν πέφτει ο κόσμος. Ναι. Ξέρεις, το έχω κάνει έτσι ώστε να είναι δοκιμασμένο το, το live μου. Έχεις γράψει για άλλους τραγουδιστές κομμάτια? Έχω γράψει, ναι, όχι για πάρα πολλούς, γιατί δεν το έχω επιδιώξει ακόμα πάρα πολύ αυτό. Θα ήθελα όμως στο μέλλον να επικεντρωθώ πιο πολύ σε αυτό, στη σύνθεση και να γράφω και σε άλλους καλλιτέχνες. Αλλά τώρα έχω δώσει κυρίως σε κάποιους φίλους, αλλά και κατά τύχη, π.χ. έχω δώσει στο Στέλιο Ρόκο ένα τραγούδι, ο οποίος είναι από τους αγαπημένους μου, που πάντα ήθελα να μου γράψουν τραγούδι, αλλά τα έφερε έτσι η ζωή. Αχ, πόσο σημαντικό αυτό, τι ωραίο. Εγώ. Ναι. Σου έχουν απορρίψει ποτέ τραγούδι να δώσεις, ναι, ας πούμε. Ναι. Πάρα πολλές φορές. Και θυμάμαι εδώ τώρα το Σαμπάνι, ας πούμε, που σε μια συνέντευξή του, που έλεγε ότι πάρα πολλές φορές έχουν απορρίψει τραγούδι του Σαμπάνι. Ναι. Που είναι αυτή τη στιγμή για μένα ο τόπο, ας πούμε, στο συγκεκριμένο είδος μουσικής, συνθέτης. Πόσο μάλλον σε εμάς. Ναι. Οκ. Okay.
Ντουέτο, κάποιο ντουέτο έτσι που θα ήθελες να κάνεις. Κοίταξε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Μαλού Κυριακοπούλου. Πάρα πολύ μου αρέσει η τραγουδίστρια αυτή και θα ήθελα να κάνω ένα ντουέτο μαζί της και νομίζω ότι θα το κάνω γιατί υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε κιόλας. Οπότε... Ναι. Άρα υπάρχουν συζητήσεις. Υπάρχουν πραγματάκια. Αλλά και ποιος θα σου έλεγε όχι τώρα για ντουέτο. Καλά, μην το λες αυτό. Εντάξει. Κατά τα άλλα, βέβαια, θα ήθελα και με πολλούς καλλιτέχνες να κάνω ντουέτο. Πολλούς που θαυμάζω. Ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης είναι ο νούμερο ένα για μένα. Εντάξει, από αυτόν έχω εμπνευστεί, από αυτόν έχω επηρεαστεί στον τρόπο που γράφω και που τραγουδάω. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να συνεργαστούμε με κάποιο τρόπο. Μακάρι, μακάρι. Και εγώ θέλω τώρα να το πάω, γιατί μας είπες και στην αρχή ότι υπάρχει κούραση και γίνεται ένας χαμός και με τα live και με το Ελλάδα-Κύπρο και με αυτά. Και υπάρχει και ένα παιδί. Υπάρχει ένα μωράκι, ένα μπεμπέ. Και ένας μπέμπης. Υπάρχει ένας μπέμπης ακριβώς. Τίποτα. Που είναι τώρα μικρούλης. Δύο μηνών. Είναι, ναι, δύο μηνών περίπου. Πώς είναι η εμπειρία του να γίνεσαι μπαμπάς, πρώτη φορά μπαμπάς. Εντάξει, είναι τρομερό. Είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν χορταίνω να κάθομαι να τον βλέπω και να τον πειράζω λίγο αυτά. Είναι και συνεργάσιμος η αλήθεια. Είναι ήσυχο μωρό. Σου μοιάζει. Αλλά όσο μεγαλώνει, μου μοιάζει. Με το που γεννήθηκε είναι ίδιο η μάνα. Κοίτα με τι χαμόγελο το λέει. Ναι. Θα ήθελες αργότερα, ας πούμε, να ακολουθήσεις τα βήματά σου. Στον χώρο της μουσικής, ας πούμε. Κοίταξε, δεν θα του πω τι να κάνει και τι να μην κάνει. Ό,τι θέλει αυτός θα κάνει. Mm-hmm. Εγώ θα του δώσω τις κατάλληλες συμβουλές. Θα προσπαθήσω να τον φέρω σε επαφή, άμα θέλει να ακολουθήσει αυτό, με τους κατάλληλους ανθρώπους. Θα τον συμβουλέψω να αποφύγει ανθρώπους που μου κάνανε με ένα κακό. Οπότε. Μιας και το αναφέρεις αυτό, να αποφύγει ανθρώπους που εσένα ενδεχομένως κάνανε κακό. Υπάρχουν πολύ έντονες δυσκολίες που έχεις συναντήσει στον χώρο της μουσικής. Ναι, πάρα πολλές. Mm. Οι δυσκολίες στον χώρο μας είναι 10 και οι καλές στιγμές και οι ευκολίες είναι μία, ας πούμε. Είναι αυτή η αναλογία. Ναι. Απλά με την εμπειρία μαθαίνεις και προσπαθείς να μην κάνεις κάποια λάθη ή κάποιες λάθος επιλογές που έχεις κάνει στο παρελθόν. Και θα. Τώρα να το πάμε αντίστροφα. Ωραία. Δηλαδή, είπαμε για τη δύσκολη στιγμή, αλλά κάτι ακραίο έτσι, κάτι αστείο, κάτι παράξενο που να έχει συμβεί την ώρα του live ή. Την ώρα του live, τώρα. Αστείο. Ναι. Εντάξει, αστείο. Άμα θες να το θέσουμε σαν αστείο, είναι αστείο. Δεν είναι και πολύ αστείο, βέβαια. Το κλασικό που ερμηνεύεις με κλειστά μάτια. Oh. Και είσαι τώρα στο mood αυτό και σου σκάει μια πεντάδα μπαπ με πανέρια στη μούρη και μάλιστα παίρνει και μικρόφωνο και το μικρόφωνο σου σκάει και στα δόντια. Είναι αυτό που ξέρεις που φεύγει λίγο από το δόντι εδώ στην άκρη. Αυτό. Εγώ αυτό το βρίσκω πάρα πολύ αστείο. Είναι αστείο. Γιατί άμα το καλοσκεφτείς. Είναι αστείο για εμάς. Είναι ρε παιδί μου, μ' αρέσει ο τραγουδιστής. Κάτσε να τον σκοτώσω λίγο. Ναι. Εκείνη την ώρα έχει πει και ο κόσμος από κάτω και ξέρεις είναι εκδηλωτικός. Τουλάχιστον ένα-ένα τα πανέρια. Νομίζω ένα-ένα δεν θα πονάγει τόσο. Ή πλαστικά ρε παιδί μου, αυτά τα αφρολέξ. Κάτι κάπως να το. Είναι κάτι άλλα πλαστικά που είναι και. Ναι, έτσι μπλεγμένα ναι, μετά, ξέρεις, κάτι που ζυγίζει 2 κιλά το ένα πανέρι. Λοιπόν, θα φύγουμε σε break, γιατί ανυπομονώ να απολαύσουμε το Unplugged να κάνω παραγγελιά τραγούδι. Εννοείται. Μπορώ φυσικά να ζητήσω τον Τζαμάικα. Βεβαίως. Ωραία, Νίκο. Ωραία, εγώ δεν ζητάω τίποτα. Εγώ θα αφήσω τον Νίκο να πει ό,τι θέλει. Ωραία. Και τώρα θα πάμε να απολαύσουμε το βίντεο κλιπ, να δούμε το «Δεν αγαπάνε έτσι». Νίκος Απέργης και ερχόμαστε για το Unplugged. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πανέτοιμοι να ακούσουμε τον Νίκο, αλλά. Αλλά τι. Δεν έχουμε τίποτα. 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 Θα φύγουμε κατευθείαν στο Unplugged. Ναι, αφού απολαύσαμε το Δεν Αγαπάνε έτσι, τώρα πρέπει να το ακούσουμε και Unplugged. Εντάξει. Εγώ είμαι έτοιμη, όποτε θέλετε εσείς. Τέλεια. Οπότε ξεκινάμε. Ναι. Δεν αγαπάνε έτσι μάτια μου. Δεν χτίζουν κόσμους γκρεμίζοντας καρδιές. Μάθε κι εσύ να αγαπάς. Όταν πονάω να πονάς, για να έχουν νόημα μετά οι αγκαλιές. Μου έχεις νεκρώσει όλα τα συναισθήματα. Δεν έχω αισθήματα, δεν βλέπω ουρανό. Τη συννεφιά έχω για ήλιο βασίλεμα. Χωρίς τύψεις με σπρώχνει στο κενό. Όλο αναζητάς την ασφαλεία. Δίνεις μονάχα όταν νιώθεις σιγουριά. Μα πώς να ζήσουν οι δυο όταν νικάει το εγώ. Βρίσκει τον ένα ξύπνιο τα χαραμάτα. Δεν αγαπάνε έτσι μάτια μου.
Δε χτίζουν κόσμους γκρεμίζοντας καρδιές. Μάθε κι εσύ να αγαπάς, όταν πονάω να πονάς, για να έχουν νόημα μετά οι αγκαλιές. Δεν αγαπάνε έτσι μάτια μου. Δε χτίζουν κόσμους γκρεμίζοντας καρδιές. Αυτός που εσύ αδικείς ήτανε πάντα εκεί. Και θα σου φύγει μια μέρα, θα το δεις. Εντάξει, εντάξει, εμείς ευχαριστούμε. Δεν το ζω. Τέλεια. Δεν ναι, το ζω. Ναι, ναι, το ζεις κι όμως. Παιδιά, δεν το ζω. Το ζεις. Το ζω. Φεύγουμε για το επόμενο. Τι έχουμε τώρα. Τώρα τι έχουμε, κοίταξε να δεις. Εγώ λέω να αφιερώσω τώρα ένα τραγούδι εδώ στο κορίτσι. Γιατί ξέρω ότι είναι το αγαπημένο της. Και πάμε να το πούμε. Φύγαμε. Φτιάχνουμε πάντα ιστορίες για τα κύματα. Κάνουμε λέει πως παλεύουμε βουνά. Άλλοτε πάλι τα μετρά μέσα τα βήματα που θα μας πάνε από την άλλη τη μεριά. Είναι τα κύθυρα, η Θάκη, η Τζαμαϊκά. Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει. Μόνο με σένα θέλω ό,τι έχει μείνει. Μόνο μαζί για όλα είμαστε ικανοί. Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει. Μόνο με σένα θέλω ό,τι έχει μείνει. Μόνο μαζί για όλα είμαστε ικανοί. Όταν μας βρούνε στην ακτή τα ξημερώματα, δεν θα είναι πια ούτε αργά ούτε νωρίς. Και με τη θάλασσα να φτάνει ως τα γόνατα, θα πάμε εκεί που δεν ταξίδεψε κανείς. Είναι τα κύφυρα, η Ιθάκη και η Τζαμαϊκά. Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει. Μόνο με σένα θέλω ό,τι έχει μείνει. Μόνο μαζί για όλα είμαστε ικανοί. Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει. Μόνο με σένα θέλω ό,τι έχει μείνει. Μόνο μαζί για όλα είμαστε ικανοί. Ταξιδέψαμε, ταξιδέψαμε. Τώρα πήγαμε σε μια παραλία με φωτιά. Μας τα έκανες όλα εικόνα. Είναι πάρα πολύ ωραίο να σε ακούμε έτσι σε στούντιο βερσιόν. Είναι πάρα πολύ ωραίο να σε ακούμε στις συναυλίες. Τώρα σε έχουμε εδώ με την κιθάρα σου και σε ακούμε. Παραλιακά, παραλία. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, δεν υπάρχει. Το καλύτερο είναι αυτό. Το πιο άμεσο και το πιο αυτό. Εγώ είμαι έτοιμη να ακούσω κι άλλο. Θες κι άλλο εσύ. Πάμε για ένα κομμάτι της ζωής μου. Ναι, πάμε να ανέβουμε. Ζωής μου γίνε, έλα και μείνε και ζήσε το όνειρό μου στον ουρανό μου. Τι σε κρατάει πίσω, να το γκρεμίσω με ένα σ' αγαπώ σου. Τη δύναμη να βρω, να πολεμήσω πίσω για σένα, το χρόνο να γυρίσω. Σημάδια ξένα στο σώμα σου να σβήσω. Μες στη καρδιά σου να υπάρχω μόνο εγώ. Με τη σκέψη μου άλλη μια νύχτα στο πλάι σου ήρθα. Ψάχνω τρόπο να τρέξω το χρόνο ξανά να σε δω. Γεφυρώνω γκρεμούς και αποστάσεις κοντά μου να φτάσεις. Δεν μου φτάνει ένα βράδυ για πάντα. Σ'
σε θέλω εδώ. Πάμε κι εσείς, παιδιά. Κομμάτι της ζωής μου γίνε, έλα. Κι εσύ είσαι το όνειρό μου, στον ουρανό μου. Τι σε κρατάει πίσω, να το κρεμίσω. Με ένα σ' αγαπώ σου τη δύναμη να βρω. Να πολεμήσω πίσω για σένα, το χρόνο να γυρίσω. Σημάδια ξένα στο σώμα σου να σε βήσω. Μες στη καρδιά σου να υπάρχω μόνο εγώ. Και φύγαμε για το επόμενο που λέει. Μάλλον δεν στα έχουν πει καλά. Δεν χτίζονται έτσι σχέσεις που κρατούν πατωτινά. Γι' αυτό άλλαξε λοιπόν μυαλά. Και μην παίζεις με τις λέξεις που ραγίζουν την καρδιά. Τι να το κάνω, το σ' αγαπώ σου, αν δεν είμαι δικό σου. Τι να το κάνω που με λατρεύεις, όσο με κοροϊδεύεις. Κι όλο παίζεις δεξιά και αριστερά, μαχαίρι στη καρδιά καρφώνεις δυνατά. Μη με παιδεύεις, παραμ παμ παραμ. Μη με παιδεύεις, ταραμ παμ παραμ. Μη με παιδεύει. Να είστε καλά. Δεν έχω λόγια. Πριν πεις οτιδήποτε, θέλω να σου πω. Ναι, πάω. Όσο εσύ τραγουδάς, η αρχισυντάκτρια τραγουδάει στα αυτή μας. Ναι, δεν ξέρεις τι γίνεται πάνω. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις τι γίνεται πάνω. Και περιμένει η Παναγιώτα, λέει, η αρχισυντάκτριά μας, να ακούσουμε τα live σου για να δούμε πού θα έρθουμε όλοι μαζί να ακριβώς, σε απολαύσουμε. Να ανοίξουμε και ένα μπουκάλι κάτω να γίνει λίγο χαμός. Κοιτάξτε, έχουμε πολλούς προορισμούς σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Έχουμε πολλούς ακόμα. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει στο Instagram, εκεί τα ανακοινώνω συνήθως. Και να έρθει, να μας απολαύσει. Εννοείται, εννοείται. Ωραία. Και εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο για το καλοκαίρι, έτσι για ένα στούντιο. Έχουμε κάτι που να περιμένουμε. Έχουμε στούντιο, γιατί ολοκληρώνουμε το δίσκο τώρα που θα κυκλοφορήσει από την εταιρεία μου, την Panic. Και θα κυκλοφορήσει Οκτώβριο. Ωραία. Με την έναρξη του μαγαζιού, ας πούμε. Και είμαστε τώρα στα τελειώματα. Okay, ωραία. Κάτι τελευταίες ηχογραφίες που έχουν μείνει. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Αλήθεια. Η φιλοξενία πέρασα τέλεια. Αλήθεια. Έλα, πες αλήθεια. Και εγώ είχα έτσι καιρό να παίξω σε ένα σαλονάκι λίγο με τους φίλους μου, κιθάρα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να πω ότι δικαιωματικά αυτό το επεισόδιο Talk to Mandy είναι το αγαπημένο μου. Τέλεια για Παύλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε ένα επόμενο Talk to Mandy. 2 η ώρα καθημερινά εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή. Σας φιλούμε, να προσέχετε. Γεια σας. Γεια σας.